έχουμε σε εξέλιξη ένα ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο μας έρχεται για άλλη μια φορά από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτό έχει σαν συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Περιμένουμε να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πυρωτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές δηλαδή, που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι η Θεσσαλία, η περιοχή της Δυτικής Θερεάς, η Βιωτία, το σύνολο θα λέγαμε της Πελοποννήσου, ακόμη όμως και προς το νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στην Κρήτη, αλλά και τη Ρόδο και το Καστελόριζο, θα δούμε τον Ιδάργυρο κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Επικρατεί βέβαια και το Μελτέμι μέσα στο Αιγαίο, το οποίο δροσίζει περιοχές ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπως είπατε και εσείς, προς τη Βόρεια Κρήτη. Υπάρχει αρκετή δροσούλα, ιδιαίτερα το μεσημέρι δεν κάνει αισθητή την παρουσία του αυτό το ισχυρό κύμα ζέστης. Θα φτάνει ο υδράγειος κοντά στους 30 με 32 βαθμούς. Στον αντίποδα όμως, τα νότια τμήματα της Κρήτης θα δεχτούν αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές, γιατί ο βοριάς από τη μία πλευρά δροσίζει τη Βόρεια Κρήτη, από την άλλη πλευρά όμως λειτουργεί σαν καταβάτης στα νότια τμήματα του νησιού, με αποτέλεσμα εκεί ο υδράγειρος να προσεγγίζει και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Και σαφώς με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνει σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε συναγερμό αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της ανατολικής και νότιας χώρας, εκεί δηλαδή που επιδρά το Μελτέμι σε συνδυασμό με την πολύ ζέστη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και το Σάββατο για να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το ισχυρό θερμό κύμα και να πάμε έτσι σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις, με τις καταιγίδες και πάλι να κάνουν την εμφάνισή τους προς την κεντρική και βόρεια χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Λοιπόν, ευνοημένη η Βόρεια Κρήτη, μιας που είμαστε στην Κρήτη, διότι έχουμε το περίφημο Μελτεμάκι που μας βοηθάει. Περισσότερο ζεστή η Νότια Κρήτη, περιοχές νότια της Κρήτης, 38-39 βαθμοί Κελσίου. Φαίνεται και για τις σήμερα και τις δύο επόμενες ημέρες ότι έτσι θα κινηθεί. Αλλά γενικότερα σε όλη τη χώρα, κύριε Μαρουσάκη, λέτε ότι οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι τα υπηρωτικά, θα είναι τα ορεινά, έτσι, η ενδοχώρα. Βεβαίως. Θα είναι δηλαδή περιοχές κλειστές του υπηρωτικού κορμού της χώρας μας, περιοχές δηλαδή που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι η περιοχή της Θεσσαλίας, η Δυτική Θερεά στην Αιτωλοκαρνανία, προς την περιοχή της Ηλίας, η Βιωτία και η Πελοπόννησος, θα λέγαμε, προς την περιοχή της Αργολίδας, στην Εμαία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία. Αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Περιμένουμε την περισσότερη ζέστη, 38-40 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, μιας και αυτά τα γεωγραφικά διαμερίσματα δεν επηρεάζονται από το Μελτέμι, ούτε και από τη θαλάσσια άβρα. Γι' αυτό λέμε περιοχές κλειστές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Γιατί θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ακόμη και αν δεν επιδρά το φυσικό κλιματιστικό, όπως λέμε το Μελτέμι, έχουμε τη θαλάσσια άβρα κατά τις απογευματινές ώρες που κάνει κάπως πιο υποφερτή την κατάσταση. Και βέβαια, όπως σωστά τονίσατε, και στην περιοχή της Κρήτης, η Κρήτη θα μπορούσαμε να πούμε χωρίζεται σε δύο τμήματα. Άμα κάποιος δει την τοπογραφία του νησιού, καταλαβαίνει ότι στο εσωτερικό υπάρχουν μεγάλοι ψηλοί ορεινοί όγκοι, που στην ουσία καθορίζουν και το καιρικό προφίλ του νησιού. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, το Μελτέμι έρχεται και δροσίζει τη Βόρεια Κρήτη. Όταν όμως συναντάει αυτά τα βουνά, λειτουργεί σαν καταβάτης ένας γνωστός λίβας, όπως λέμε. Οπότε θερμαίνει τα νότια τμήματα του νησιού για να φτάσουμε 38-40 βαθμούς προς τις μοίρες Ηρακλείου και γενικότερα στα νότια τμήματα. Ξέρετε τι άλλο έχουμε συνηθίσει, κύριε Μαρουσάκη, να λέμε ότι μπορεί να έχουμε μια θερμοκρασία στους 36, ας πούμε, και βαθμούς Κελσίου. Το φέρνω ως παράδειγμα. Αλλά η αίσθηση είναι στους 39 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί στα βόρεια παράλια να έχουμε 30 βαθμούς, αλλά η αίσθηση σε κάποια από τα βόρεια παράλια, γιατί η Κρήτη είναι μεγάλη, το φέρνω ως παράδειγμα, αλλά η αίσθηση να είναι 33 και 34 βαθμοί. Έτσι θα λειτουργήσει ή η πραγματική θερμοκρασία και αυτό το οποίο θα υπάρχει και αυτό το οποίο θα νιώθουμε στην Νότια Κρήτη θα είναι μέχρι τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου? Η αλήθεια είναι ότι στην Νότια Κρήτη μπορεί να φτάνουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς, αλλά επειδή ο άνεμος, όπως είπαμε εκεί πέρα, φτάνει αρκετά ξηρός, φυσάει δηλαδή αυτός ο καταβάτης ο βοριάς, οι τιμές της σχετικής υγρασίας είναι πολύ χαμηλές. Δεν μπορούμε να δούμε σχετική υγρασία στο 15, στο 20%. Άρα λοιπόν οι 38 βαθμοί δεν θα μοιάζουν σαν 45. Από την άλλη πλευρά όμως, στη Βόρεια Κρήτη μπορεί 30-32 βαθμοί Κελσίου, η περισσότερη δηλαδή δροσιά, σε συνδυασμό όμως με τις αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας, το 32 να φαίνεται για 37-38. Δηλαδή η αίσθηση της ζέστης θα είναι πιο έντονη στην βόρεια πλευρά της Κρήτης. Και σε αυτό βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο η υγρασία και η φορά του ανέμου.
Εντάξει, η υγρασία που δόξα να έχει ο Θεός είναι μπόλικη. Κρατάω τα σαραντάρια που είπατε για τα υπηρετικά της υπόλοιπης χώρας, την αίσθηση της θερμοκρασίας εξαιτίας και της υγρασίας, ότι θα μας φαίνεται πολύ μεγαλύτερη η θερμοκρασία από την πραγματική. Για τα νησιά Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, τους φίλους που μας ακούν αυτή την ώρα από εκεί, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τι θα έχουμε πάνω κάτω, κύριε Μαρουσάκη? Μπορούμε να πούμε γενικά ότι το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου, δηλαδή προς το κεντρικό Αιγαίο, προς τις Κυκλάδες εκεί που θα επιδρά και το Μελτέμι, θα έχουμε γενικά καλές συνθήκες. Ο υδράργυρος εκεί θα είναι κοντά στους 28 με 30 βαθμούς. Δεν θα πάρουν δηλαδή και πολύ χαμπάρι από αυτή την πολύ ισχυρή, από αυτό το ισχυρό κύμα ζέστης. Βοηθάει βέβαια, όπως όλοι γνωρίζετε, το φυσικό κλιματιστικό που λέγεται Μελτέμι, mm-hmm. ετησίες αλλιώς. Από εκεί όμως και μετά, προς το Ανατολικό Αιγαίο και προς το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προς τη Ρόδο, προς τη Σάμος, αυτές εκεί τις περιοχές, αυτά εκεί τα νησιά. Δεν θα είναι τόσο έντονη η επίδραση του βοριά, με αποτέλεσμα και ο υδράργυρος να προσεγγίσει ακόμα και τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και καταλαβαίνουμε βέβαια, μιας και αναφερόμαστε σε θαλάσσιες εκτάσεις, ότι αυτές οι θερμοκρασίες θα συνοδεύονται και από αυξημένη σχετική υγρασία. Άρα και η αισθητή θερμοκρασία θα είναι πολλούς βαθμούς πιο πάνω. Θα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση σε αυτές και τις περιοχές. Θέλει λίγο υπομονή. Είναι σύντομο το κύμα αυτό ζέστης, ευτυχώς. Αυτό είναι το ευχάριστο. Γι' αυτό και δεν το λέμε κύμα καύσωνα. Μπορούμε να πούμε έτσι ένα ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο κρατάει 2 με 3 ημέρες. Στη συνέχεια θα αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι η θερμότητα αυτή, η έντονη θέρμανση, λειτουργεί αθρηστικά. Οπότε μπορεί να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία από το Σάββατο, αυτό όμως ίσως γίνει αισθητό στις περισσότερες περιοχές Κυριακή ή Δευτέρα. Θέλει λίγο υπομονή.